υπάρχουν θεωρητικές ελπίδες, αλλά θα παλέψει για την αξιοπρέπειά της από εδώ και πέρα, για το όνομά της, για την φανέλα της, διεκδικώντας ό,τι καλύτερο μπορεί σε όλα τα παιχνίδια. Ξεκίνησε η αναμέτρηση με τον Μπόα. Βαθιά παλιά για τον Μέμο, σε θέση offside ο Γιώργος Μέμο. Η ομάδα του Κώστα Φραντζέσκου εκτελείται τώρα το φάουλ κεφαλιά του Δαμιανάκη. Η μπάλα θα καταλήξει out τη φάση αυτή στο 15ο λεπτό. Του για τον Πόα, πολύ μεγάλος παράγοντας. Για να δούμε τον Πόα με τον Νύχταρη από δεξιά στο έδαφος. Έχει οπτικό πεδίο και δίνει το πέναλτι. Και ο κερδίζει ο Νύχταρης, ήταν κοντά, είχε καλό οπτικό πεδίο ο Μισαηλίδης. Αρχικά δίστασε 1-2 δευτερόλεπτα, τελικά έδειξε την άσπρη βούλα. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής. Για να δούμε λοιπόν το πέναλτι αυτό. Εκτελεί πολύ όμορφα, ξεγελάει τον Αραμπατζή, ο οποίος έπεσε προς τα δεξιά, στο κέντρο της εστίας η μπάλα και 1-0 ο Πόα με τον Μιχαλανδρέα Νύχταρη το σκόρερ. Και κόντρα στο φωστήρα του πρώτου γκολ της ομάδας του Ατσαλένιου. 1-0 λοιπόν για τον Πόα. Πολύ όμορφο το πέναλτι. Αρχηγό της ομάδας Αγίας Παρασκευής που εξακολουθεί να έχει κατοχή. Στυλιανόπουλος. Δημήτρουλας. Θα κάνει το σούτο Δημήτρουλας με το αριστερό. Η μπάλα θα καταλήξει out. Για τον Δημήτρουλα. Ο Δημήτρουλας με τον Ψαρά προσπαθεί να ξεφύγει. Θα κάνει την σέντρα. Πλασέ. Απόκρουση. Νέο πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία. Διπλή απόκρουση από τον Καβουσάκη, ο οποίος δίνει την λύση. Πρέσινγκ των παιχτών της Αγίας Παρασκευής ψηλά, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία, την ανάπτυξη των παιχτών του ΠΟΑ, οι οποίοι τώρα έχουν τις προϋποθέσεις. Για να δούμε, κερδίζει και την κόντρα και ο Γιακουμάς. Για να δούμε, μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Το γύρισμα, το πλασέ 2-0. 2-0 και πάλι με τον Νύχταρη. Από την ασίστ του Γιακουμάκη, ο Νύχταρης πλασάρει στην γωνία τον Αραμπατζή και 2-0 είναι ο ΠΟΑ. Άκρος αποτελεσματικός, ουσιαστικός και σήμερα. Βάζει τις βάσεις για μία ακόμη νίκη. Δεξιά πλευρά Δημήτρουλας. Ξέφυγε από τον Δαμιανάκη ο Σεφέρη. Έβγαλε σε ένα χώρο που προσπάθησε να σκάψει ο Μπουμπουλίμα για τον Σεφέρη και το σούτ και το 2-1. Το 2-1 για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής που κατάφερε να μειώσει λοιπόν στην τελευταία φάση, κατά πάσα πιθανότητα στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με τον Αντωνέα, με αυτό το δεξί σούτ. Και πραγματικά δεν θα γίνει σέντρα. Το σούτ του Αντωνέα, το οποίο βρήκε αυτή τη φορά δίχτυα, δεν μπόρεσε ο Καβουσάκης, παρά το γεγονός ότι έπεσε στην δεξιά του γωνία, ανακόψει, να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Έτσι, Στάστο, δεν φαίνονται αλλαγές, τουλάχιστον από πλευράς ΠΟΑ, αλλά και από την Αγία Παρασκευή, από ό,τι βλέπω τώρα, δεν έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις. Με τον Ουρουμπάκη τώρα. Να ψάχνει τον Μέμο. Η μπάλα φτάνει στον Μέμο. Από δεξιά ο Γιώργος ο Μέμος, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Είναι και ο Γιακουμάκης, θα γυρίσει. Παραλίγο το γκολ μπλοκάρει ο Αραμπατζής. Πολύ επικίνδυνη στιγμή αυτή για την άμυνα της Αγίας Παρασκευής με την προσπάθεια και το γύρισμα από τον Μέμο. Το πλάγιο out με τον Ψαρά στην εκτέλεση. Για τον Νύχταρη, ο οποίος κάνει να γυριστώ. Ωραίο ήταν, όχι καλή, τόσο καλή, δυνατό. Καλή φάση. Πολύ ωραία η έμπνευση από τον Νύχταρη. Πρέσουν. Να πάρουν μπάλα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με την ομάδα του ΠΟΑ. Να δούμε τον Νύχταρη, ο οποίος θα πλασάρει και με την δεύτερη θα σημειώσει το γκολ για την ομάδα του ΠΟΑ, υπεραπλουστεύοντας τα πράγματα στο 65ο λεπτό. Με διπλή προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια του Αραμπατζή με το δεύτερο πλασέ. Προηγείται με τα 3 γκολ του Μιχαλανδρέα Νύχταρη στο 17 με πέναλτι στο 39 μετά από ωραία συνεργασία με τον Γιακουμάκη και στο 68 λεπτό μετά από εξίσου εξαιρετική, ωραία συνεργασία και εξαιρετική προσπάθεια από τον Μέμο με διπλή προσπάθεια. Να δούμε αυτή την προσπάθεια και το 3-2. Το 3-2 για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής με τον Σεφέρη, ο οποίος βρήκε χώρο, έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή, δεν μπόρεσε ο Ρουμπάκης να έρθει σε επαφή με την μπάλα και πάλι η ομάδα της Αγίας Παρασκευής βρίσκει τον τρόπο και μένει ζωντανή στο παιχνίδι. Δεν έχει να χάσει κάτι, παραλαμβάνω, παίζει ελεύθερα και είναι πολύ επικίνδυνη. Το γύρισμα εκεί, σωτήρια, ο Λουμπάκης παραχωρεί το κόρνερ. Με αυτή την στημένη φάση για τους φιλοξενούμενους εκτελεί μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν απομακρύνεται, το πλασέ έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους εδώ, τυχερός ο ΠΟΑ. Το κόρνερ λοιπόν από αριστερά για την Αγία Παρασκευή, φέρνει αρκετό κόσμο στα καρέ του Ρουμπάκη. Περιμένουμε την εκτέλεση.
Τώρα θα δώσει το ένασμα ο διαιτητής. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά πάνω στα σώματα. 3-3. Πλασέ 3-3. Για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος πήρε το rebound, δεν μπόρεσε να απομακρύνει η άμυνα του ΠΟΑ και ο Θεοδωρίδης λοιπόν από κοντά με πλασέ κάνει το 3-3. Πρώτη προσπάθεια ήταν, δεν απομακρύνθηκε η μπάλα, ο Θεοδωρίδης πήρε το rebound και με πλασέ κάνει το 3-3. Αθηναίους που ισοφαρίζουν για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Να δούμε αυτή την προσπάθεια με τον Μπέιου. Μπέιου, ο οποίος από πολύ μακριά θα δοκιμάσει ένα σουτ με το αριστερό. Η μπάλα θα καταλήξει out. Ρουμπάκης γρήγορα για το ελεύθερο. Λουμπάκης είναι. Μπάλα θα περάσει και από τον Βοριά. Βοριάς, ο οποίος τελικά, να δούμε, θα κερδίσει. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις για την ομάδα του ΠΟΑ για να κάνει το 4-3 με τον Βοριά. Καταλαβαίνετε πώς οι ποδοσφαιριστές έχουν προωθηθεί. Χαρίτος εκτέλεσε. Μπάλα δεν πέρασε, έχει την ευκαιρία για κάποιο σούτ, ένα γέμισμα, μπέις, θα σταματήσει με το αριστερό, χρησιμοποίησε το χέρι του βεβαίως. Είναι το φάουλ και παράλληλα έχουμε και το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Ατσαλένιο ΠΟΑ Αγία Παρασκευή 3-3.